Βρισκόμαστε στο πρώτο πυλόν του ΤΑΤ κύματος με την έξαρση των κρουσμάτων να είναι εκθετική και βλέπουμε την κυβέρνηση αντί να προχωρήσει τα μέτρα που χρειάζεται να ανοίγει όλη τη βεντάλια των αντιδραστικών αλλαγών στον χώρο της υγείας. Αυτή τη φορά έρχεται να ενεργοποιήσει το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για τις αντιδραστικές αλλαγές στον χώρο των εξετάσεων της ιατρικής ειδικότητας. Έρχεται να φέρνει δηλαδή το νόμο που ψήφισε για πανελλήνιες εξετάσεις με εξεταστικά κέντρα μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έρχεται να το κάνει ακόμα πιο αντιδραστικό, εισάγοντας τη βαθμολογία στον τίτλο ειδικότητας, δηλαδή ενός πιστοποιητικού, κρατικού πιστοποιητικού επάρκειας για το αν είσαι ή όχι ικανός παθολόγος ουσιαστικά, ή οποιαδήποτε ειδικότητα. Ουσιαστικά έρχεται να κατηγορηποιήσει τους γιατρούς, να κατηγορηποιήσει σε πολλές ταχύτητες, σε καλούς, λίγα καλούς και άριστους, θα εξαρτάται από αυτό μόνο από μια προφορική εξέταση των 2 ωρών και θα το κουβαλάμε για όλη μας την υπόλοιπη ιατρική καριέρα. Ουσιαστικά πρόκειται για δημιουργία πολλών ταχυτήτων γιατρών, πολλών για την Λάτζα, αυτό που λέμε απλά, και λίγων για την ελίτ. Όλα αυτά είναι σημαντικά γιατί η εκπαίδευση των νέων γιατρών, ενώ θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους, θα έπρεπε δηλαδή να εξασφαλίσει την ενιαία, υψηλό επίπεδο και με ευθύνη του κράτους εκπαίδευση των νέων γιατρών, έρχεται να ρίξει πάλι το μπαλάκι και τις ευθύνες στους νέους γιατρούς. Την ώρα μάλιστα που μέσα στη διάρκεια της πανδημίας οι ειδικευόμενοι συμμετείχαν και δώσαν τη μάχη σε κλινικές COVID, μακριά δηλαδή από την ειδικότητά τους, για να καλύψουν τα τεράστια κενά που άφησε η κυβέρνηση σε ειδικευμένους γιατρούς, αφήνοντας τα ζήτητα την εκπαίδευση τους πολλές φορές. Με τα χειρουργεία και τα εξωτερικά ιατρία να έχουν μειωθεί. Ουσιαστικά είχαμε πολύ μεγάλες ελλείψεις στην εκπαίδευσή μας. Και τώρα έρχεται να θεσπίσει μέσα στο καλοκαίρι να φέρει αυτό το νόμο. Και πολλοί συνάδελφοί μας με την εξεταστική του Αυγούστου, η οποία έχει καταργηθεί, να μην ξέρουν τι κάνουν. Αυτό που ζητάμε είναι να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος με τις αντιδραστικές αλλαγές, να μην υπάρχει βαθμός στον τίτλο ειδικότητας, να μην υπάρχουν 2 εξεταστικά κέντρα μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η εξεταστική του Αυγούστου να γίνει όπως τις προηγούμενες φορές. Βρισκόμαστε εδώ, εν μέσω αυτής της εξέλιξης πάλι της πανδημίας, για να διαμαρτυρηθούμε για ένα νέο μέτρο, για μια άλλη αυθαίρετη απόφαση της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία δυναμητίζει αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εδώ και τόσα χρόνια και εν καιρό πανδημίας δεν φρόντισε η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να το ενισχύσει. Ορθώνει ένα νέο εμπόδιο με αυτόν το νόμο που προσπαθεί να προωθήσει για την κτήση του τίτλου ειδικότητας, κάνοντας έναν πρόσθετο τεχνητό διαχωρισμό μεταξύ των νέων γιατρών, που δυστυχώς με ένα τέτοιο πρόσθετο μέτρο θα οδηγήσει σε αυτό το περιβόητο brain drain που ταλαιπωρεί τη χώρα μας εδώ και δεκαετίες και ιδιαίτερα τις 2 τελευταίες δεκαετίες. Αυτό μοιραία θα οδηγήσει στην απογύμνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, διότι εδώ πέραν του ότι ταλαιπωρούνται με αναμονές, με αδιοριστίες, με έλλειψη θέσεων, πρόσθετα θα υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που ιδιαίτερα στην πράξη μπορεί να αποκλείει κάποιους από τη δυνατότητα να εργαστούν είτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είτε στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, τα κρούσματα αυξάνονται. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση σας άκουσε, έχει πάρει μέτρα? Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα πλέον μέτρο. Το περιβόητο τρίτυχο, το οποίο ανακοινώθηκε προχθές από τον Πρωθυπουργό, στην ουσία μεταφράζεται σε λόγο δικό του, ο οποίος προσπαθεί να τρομάξει τους Έλληνες πολίτες λέγοντας ότι όσοι δεν θα εμβολιαστούν θα μολυθούν. Αυτά δεν είναι μέτρα. Θα θέλαμε αυτά που ζητάμε για τη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προσέλκυση νέων γιατρών, την ενίσχυση με διορισμούς υγειονομικών, να έχουν γίνει πράξη. Και όχι μόνο στο κομμάτι αυτό που αφορά την υγεία, και σε όλους άλλους τομείς που η πανδημία δυστυχώς απειλεί νεαρά άτομα όπως τα σχολεία. Γνωρίζουμε από πέρσι ότι στην Ιταλία θεσπίσανε
μετά από διορισμούς νέων εκπαιδευτικών, σχολικές αίθουσες, κάποιες δεκάδες χιλιάδες. Τι έκανε η κυβέρνηση εδώ? Ο Σεπτέμβρης έρχεται, θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία. Τι θα κάνουν με τα εμβόλια? Περιμένουν με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ενδεχομένως από την πρώτη δημοτικού να θωρακίσουν τα σχολεία? Πρέπει να προβούν σε διορισμούς εκπαιδευτικών, στη δημιουργία νέων θέσεων, νέων σχολικών αιθουσών, που θα απαλύνουν το πρόβλημα και θα δημιουργούν άλλες προϋποθέσεις για την προφύλαξη από την πανδημία. Πάντως, μετά και τη δική σας, συνεχίζονται και άλλες διώξεις γιατρών και νοσηλευτών που συνεχίζουν να μιλάνε και να καταγγέλουν. Είχαμε και την περίπτωση του Παπα-Νικολάου πρόσφατα. Αυτό είναι αληθές. Είναι μια σειρά από κινήσεις που γίνονται καθαρά σε ένα πλαίσιο αντιδραστικό, τρομοκράτησης των εργαζομένων, για να μην διατυπώνουν καμία γνώμη που διαφοροποιείται από την εθνική γραμμή. Εμείς επιμένουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δικαιωθούμε.